πλήθος κόσμου σειραίει καθημερινά στον ιερό ναό της Παναγίας Λαοδηγητρίας ώστε να προσκυνήσει το θαυματουργό λείψανο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εδώ τον Άγιο, το λείψανο του Αγίου, που για μας είναι μια παρουσία, όχι απλώς ένα λείψανο, αλλά είναι παρουσία του Αγίου. Εκφράζεται μέσα από το λείψανο το πνεύμα του Αγίου, που ήταν ένα πνεύμα αγάπης, καταλλαγής, ανεξικακίας και συγνώμης. Και δίνει ένα άλλο πνεύμα στον κόσμο, που ζούμε σε έναν κόσμο σύγκρουσης, έντασης, κατάθλιψης, και έρχεται ο Άγιος μέσα σε μια αναστάσιμη ατμόσφαιρα να μας πάει αλλού, να μας δώσει την ελπίδα ότι η θλίψη μπορεί να μεταπηθεί σε χαρά και να δώσει όλο αυτό το πνεύμα στις Ορθοδοξίες, που είναι γιορτή. Γιορτή και χαρά, η χαρά και η γιορτή που προέρχεται από τότε ο γεγονός ότι βρήκαμε το νόημα της ζωής. Η άφιξη της δεξιάς χείρας του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού αποτελεί ιδιαίτερη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, για ολόκληρη τη Μακεδονία και για τη Βόρεια Ελλάδα. Και για τον λόγο αυτό, χιλιάδες πιστοί από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας επισκέπτονται τον Ιερό Ναό για να την προσκυνήσουν. Προσκυνήσαμε το χεράκι του Αγίου Νεκταρίου. Πήραμε την ευλογία με τα παιδάκια εδώ, μας δώσανε και οι γονίτσες. Ήρθαμε να πάρουμε τη χάρη του. Είναι ο μεγάλος Άγιος, εγώ έχω πάει και δύο φορές στην Αίγινα, έχω προσκυνήσει εκεί και τον έχω μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Να μάθουμε ένα κεράκι, να μας προστατεύει τις οικογένειες. Να είναι όλος ο κόσμος καλά και όλα ό,τι θέλουμε. Μάθαμε για τον Άγιο Νεκτάριο και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε, γιατί τον τιμούμε ιδιαίτερα, γιατί δύο οι αδερφές μου είναι ταμένες στον Άγιο Νεκτάριο, οπότε είναι Άγιος της οικογένειας. Έχουμε πάει και στην Αίγινα στη χάρη του, αλλά τώρα που ακούσαμε ότι είναι εδώ πάλι, ξαναήρθαμε να πάρουμε την ευλογία του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αγίου Λειψάνου από τις 2 μέχρι και τις 8 Μαΐου θα πραγματοποιούνται καθημερινά λατρευτικές και άλλες εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου που σφράγισε με τη θαυμαστή του ζωή το έργο και τα συγγράμματά του.